αν δει ότι δεν έχεις περιθώριο βελτίωσης, ότι δεν σκαμπάζεις, θα έλεγα είσαι κακός, όχι, είσαι χαζός. Κάποιος ο οποίος θέλει εν γνώση του να κάνει κακό σε κάποιον άλλον, δεν λέγεται κακός, λέγεται χαζός. Όσο πιο έξυπνος είσαι, τόσο πιο καλά πράγματα κάνεις. Έτσι είναι. Αν σε δει λοιπόν ότι είσαι χαζός, δεν έχεις πιθανότητες βελτίωσης. Μένεις στην ίδια τάξη. Μένεις. Έληξε. Πώς λέγεται? Στάσιμος. Παλιά υπήρχε βέβαια, τώρα δεν υπάρχει. Στα σχολεία. Στάσιμος. Τιμωρία ήταν αυτή. Όχι. Αφού το παιδί δεν μπορούσε να διαβάσει παραπάνω, δεν ήθελε, δεν το κόβε. Τι να πω, οτιδήποτε. Δεν είχε οριμάσει μάλλον. Ούτε το δεν του κόβε, δεν μπορούμε να πούμε. Δεν είχε οριμάσει το μυαλό του. Τι να γίνει, δεν οριμάζουν όλα τα μυαλά συγχρόνως. Λοιπόν, μένει στάσιμος. Παλιότερα ήταν πολύ πιο αξιοκρατικό το σύστημα. Τώρα, όχι, μη μείνει το παιδί, θα πάει η μάνα, θα πάω εγώ δηλαδή η κοκό και θα, όχι σας παρακαλώ, γιατί το τιμωρείτε έτσι, εντάξει δεν τα παίρνει πολύ τα γράμματα, μην το τιμωρείτε έτσι. Πώς είπε ο Θεοδωρικάκος για το γιο του? Όχι, το παιδί μου, το παιδί μου, ποιο είναι μόνο το παιδί σου, ένα παιδί σαν όλα τα άλλα, σύν ότι έχει εσένα για πατέρα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχει ένα ντεσοβαντάζ χιουμόγκους, πώς το λέτε εσείς εδώ, τεράστιο, θηριώδες ντεσοβαντάζ. Ναι, και το δικό σου παιδί και όλα τα παιδιά. Είναι ένα παιδί ενός πατέρα και μιας μητέρας. Πάμε λοιπόν στη δασκάλα, στη καθηγήτρια, μην το κάνετε αυτό, μην το αφήσετε. Δώστε του άλλη μια ευκαιρία. Ευκαιρία είναι αυτή. Άντε. Να περάσει την πρώτη γυμνασίου, τη δευτέρα γυμνασίου. Μετά όμως που χοντρένουν τα πράγματα, πώς θα μπορέσει να τα απεξέλθει. Τρίτη γυμνασίου. Μα είναι που καλή οικογένεια, μα δώσαμε τόσα λεφτά για φροντιστήρια. Τι να σου κάνω, κυρία μου και κύριε. Κυρία συνήθως, ας τον κύριο. Δεν πολύ ασχολούντουσαν παλιότερα. Τώρα έχουν γίνει και οι άντρες. Και αυτοί φλόρεψαν. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε, κυρία μου, δεν θέλει το παιδί, δεν θέλει. Πρέπει να δεχτούμε τη βούληση του κάθε ανθρώπου. Δεν θέλει, άστο, χέστο. Να μείνει, να μείνει. Να μην ξαναπάει, μη σώσει. Τελειώσει εκεί το σκατό γυμνάσιο και κάτι να κάνει μετά, κάτι ουσιαστικό. Όχι, μην το τιμωρείτε. Μα δεν το τιμωρεί, μα δεν το τιμωρεί. Εκεί είναι, τότε του δίνει άλλη μια ευκαιρία να ξανασκεφτεί. Θέλω να συνεχίσω ακαδημαϊκά. Θέλω να διαβάσω για να περάσω κάπου. Οκ. Προσπάθησα. Δεν θέλεις. Θα μάθεις κάτι άλλο. Κάτι πρέπει να μάθεις να κάνεις. Έτσι λέει λοιπόν. Και ο Θεός κανένα δεν τιμωρεί. Δίνει μεγάλες δοκιμασίες σε αυτούς που μπορούν να τις αντέξουν και που θα βελτιωθούν. Δεν θέλει το κακό μας, θέλει να γίνουμε πιο καλοί.